δικός σας πατέρας Γλαύκος Κληρίδης. Έλεγα, δύο Γλαύκοι είναι οι πατέρες μου, ο βιολογικός μου πατέρας και ο πολιτικός. Και ο πολιτικός. Τα πολιτικά σας παιδιά, ποιος θεωρείτε, πολύ. Πέστε μας ποιον θεωρείτε, διότι τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε και είδηση μας για να μην σας παγιδεύσουμε. Ένα στοιχείο. Ένα από τα πολιτικά σας παιδιά θα είναι ο διάδοχος, σας είπε και ο πρόεδρος. Εγώ χαίρομαι για αυτή την εξέλιξη, χαίρομαι που το ακούω από τον πρόεδρο δημόσια. Εμάς πάει το μυαλό μας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Καλά πάει το μυαλό σας. Μάλιστα. Έβγαλες την είδηση. Ναι. Είδα, το είπε. Τα πολιτικά σας παιδιά, είπε. Το έχετε ακούσει. Τα πολιτικά παιδιά έχω κι άλλα. Ο Μιχάλης ο Σοφοκλέος είναι από τους στενότερους μου συνεργάτες. Ο Δημήτρης ο Δημητρίου, βουλευτής. Επίσης ο Γιώργος ο Παμπορίδης. Είναι από αυτούς που είχα στενούς κοντά μου για χρόνια. Σας ρώτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού φεύγετε τώρα, φίλε Ιωάννη Κασουλίδη, ποιον θα θέλατε εκεί? Όχι, δεν με ρώτησαν έτσι και ευτυχώς που δεν με ρώτησε, γιατί εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοια δύσκολη θέση. Μου είπε για την επιλογή που σκέφτεται να κάνει, την οποία υποστήριξα και υπερθεμάτησα. Νίκος Χριστοδουλίδης. Νίκος Χριστοδουλίδης, αφού το είπε, δεν? Ναι, το είπε και όλοι το γνωρίζουμε. Για άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του νέου, γνωρίζετε ή? Όχι, επακριβώς και έτσι, μια και είμαι υπό αφιπηρέτηση, τι να αναμειχθώ στα άλλα όλα. Μάλιστα. Τώρα που είστε, λέτε, πάτε στη σύνταξη, κύριε Κασουλίδη, το μυαλό σας έτσι αναπολώντας, πού σταματά, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα? Να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ότι ως γεροντολόγος είμαι αυτούς που υποστηρίζουν πάντα ότι το κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει και μια τρίτη περίοδο της ζωής του, την περίοδο της αφυπηρέτησης, της ξεκούρασης, αλλά ταυτόχρονα και του να δικαιούται να κάνει όσα δεν μπορούσε να κάνει όταν ήταν πάρα πολύ απασχολημένος από την παραγωγική. Να αρχίσουμε από εδώ, τι θέλετε να κάνετε? Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Διάβαζα, δεν διακόψα το διάβασμα, όμως διάβασα και πολύ ωραία βιβλία. Τι διαβάζετε? Το τελευταίο μου ήταν ο Περικλής, ο Αθηναίος, του Ντόναλντ Ρέγκαν, μα καταπληκτικό βιβλίο. Τώρα θα πάω να το ξαναδιαβάσω, σας το λέω, διότι μόνο έτσι μπορείς να θυμάσαι όλες. Τι ήταν η Αθήνα επί Περικλή, η Ακρόπολης, όλα τα γλυπτά, τι συμβόλιζαν, ποια ήταν η το μεγαλείο, η σκέψη, το μεγαλείο ακριβώς, αλλά ένα μεγαλείο το οποίο πρέπει να είσαι εμπασμένος για να το αντιληφθεί. Και σαν Έλληνες όλοι πρέπει να γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε όμως. Εντάξει, έκανα το καθήκον μου, πήρα την κόρη μου στην Ακρόπολη και στο Μουσείο και στον Παρθενώνα, όπως το έκαμε ο πατέρας του που με πήρε, ο πατέρας μου με πήρε. Στα ενδιάμεσα δεν έκαναμε καμιά άλλη επίσκεψη. Τώρα σαν πιο μορφωμένη πήγα στο Μουσείο των καινούριων της Ακρόπολης 2-3 φορές και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά τώρα θα πάτε και με αυτή την ιδιότητα τώρα, δηλαδή του... Βεβαίως. Εγώ θέλω να κάνω τώρα, επειδή βαρέθηκα... Όχι με το κουστούμι και την γραβάτα. Σίγουρα. Και επειδή βαρέθηκα τα μεγάλα ταξίδια, τις μεγάλες διαδρομές εννοώ, που τις έκανα σαν Υπουργός Εξωτερικών από υποχρέωση ή σαν Ευρωβουλευτής τα πηγενέλα, οι περισσότερες μου επισκέψεις λογαριάζω να είναι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Να γνωρίσω την Ελλάδα και ξέρω έχει τόσες ομορφιές. Έχει τόση ευχέρεια να ξεκουραστείς, να επισκεφτείς, να διαβάσεις, που προτιμώ κοντά παρά μακριά. Τι άλλο διαβάζετε και αν διαβάζετε και ποίηση, κύριε Υπουργέ? Ποίηση δεν διαβάζω. Διάβασα το προηγούμενο ήταν της κυρίας Αλβελέρ, η Βυζαντινή Διπλωματία. Άλλο καταπληκτικό βιβλίο που κατά τις διάφορες εποχές του Βυζαντίου διαφορετικές ήταν οι σκοπιμότητες για την εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου. Είχε να κάνει με εικονοπλάστες και τους εικονομάχους και επομένως ανάλογη ήταν η εξωτερική πολιτική προς την περιοχή, προς τα αγάλματα, προς την εξαφάνιση των αγαλμάτων και ούτω καθεξής. Μετά θα γράψω. Έχω πολλές ιδέες, ξεκινώ και σας τις λέω, αλλά προτιμώ να αναπτύξω τις ιδέες μου που έχω και για το Κυπριακό
Και γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια φοβία στους κόλπους του κυπριακού λαού για το τι είναι αυτόν το άγνωστο που ονομάζεται λύση. Εδώ θέλει πολύ ανάπτυξη. Θα γράψω για την εξωτερική πολιτική της Κύπρου από την εμπειρία που περάσαμε. Θα γράψω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι σαν Κύπριος αλλά σαν Ευρωπαίος αυτήν την φορά. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό γίγνεσθε έχει προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα του πολίτη εναντί της Ένωσης, είναι και το πρόβλημα της συνοχής της Ένωσης αυτήν τη στιγμή. Και μετά θα ασχοληθώ και με άλλα μικρότερα θέματα που είναι ενδιαφέροντα. Παραδείγματος χάρη για την αποχή. Εγώ για την αποχή έχω διαφορετική θεώρηση. Από τη θεώρηση που έλεγαμε πήραμε το μήνυμα σας και θα βελτιωθούμε και θα κάνουμε, άρα μπράβο σας. Όχι, δεν είναι μπράβο. Ωραία, πέστε μας όμως εσείς, τι θεωρείτε, αν πήγαινε ο χρόνος πίσω θα διορθώνατε? Δηλαδή, κάτι που θεωρείτε ότι κάνατε λάθος. Δεν είμαι